Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσαν την επέκταση της μακρόχρονης συνεργασίας τους για ακόμα 3 χρόνια για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι δράσεις της συνεργασίας θα επικεντρωθούν σε 3 κυρίους άξονες. Στην ασφάλεια των επιβατών επισκεπτών στους εξωτερικούς χώρους του αεροδρομίου, στην ασφάλεια των επιβατών κατά τη μετακίνησή τους στη χώρα και ειδικότερα θα επεκταθεί η εκστρατεία Enjoying Visiting Greece, Stay Safe on the Road, που πραγματοποιείται από το 2013 σε περισσότερα σημεία του αεροδρομίου με προσαρμοσμένα μηνύματα ανάλογα με τους χώρους προβολής, και τέλος στην ασφάλεια των πολιτών των 9 όμορων δήμων μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών της περιοχής των Μεσογείων σχετικά με την υπεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο. Σήμερα λοιπόν ανακοινώσαμε μία τριετή συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για την συνδιαμόρφωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την οδική ασφάλεια για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία των όμορων περιοχών με την περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα. Βέβαια να πω εδώ ότι η συνεργασία μας με το Ινστιτούτο είναι πολυετής, δεν ξεκινά σήμερα. Έχουμε κάνει πολλές καμπάνιες, τα είπε και η κυρία Μιλωνά πριν. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να ευαισθητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο άτομα νεαρής ηλικίας, γιατί όπως ακούμε και από τα στατιστικά στοιχεία, η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νεαρά άτομα από 5 έως 29 ετών είναι τα τροχαία. Θέλουμε λοιπόν να συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε, έτσι ώστε να υπάρξει μια οδηγική συμπεριφορά τέτοια που θα αποτρέψει κατά το δυνατόν τέτοιου τύπου τραγικά συμβάντα στο μέλλον. Ως προς το Διεθνή Αερολιμένα, αυτό είναι μέρος, προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να αναπτύξουμε και να διευρύνουμε το κοινωνικό μας αποτύπωμα. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην κοινωνία και θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας πάρα πολύ ουσιαστικός τρόπος που ελπίζουμε ότι θα αποδώσει και καρπούς. Είναι πολύτιμη η στήριξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για το θέμα αυτό, γιατί οι νέοι είναι η πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα. Είναι η ομάδα που πλήττεται κυρίως από τα τροχαία. Είναι μια ηλικία όπου οι νέοι μπορούν να αλλάξουν. Όπως αναφερθήκαμε και σε λεπτομέρειες, υπάρχει μια αιτιολογία, είναι τα θέματα της νευροφυσιολογίας που παίζουν ρόλο. Άρα όταν οι νέοι ενημερώνονται και μάλιστα με έναν τρόπο όπως αυτός που τους προσεγγίζουμε, που είναι, βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση, ακολουθεί τη βιωματική προσέγγιση και είναι και technology driven, καθότι υιοθετούμε τη σύγχρονη τεχνολογία με τους προσωμιωτές που διαθέτει το Ινστιτούτο. Πιστεύουμε ότι αυτή η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική, ότι θα βοηθήσει για την περιοχή, για τους αυριανούς οδηγούς. Ξέρουμε ότι έχει θεσμοθετηθεί και η συνοδευόμενη οδήγηση για τους 17χρονους. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά πριν φύγουν από το Λύκειο να έχουν ακούσει, να έχουν μάθει πράγματα και πραγματικά μαθαίνουν πράγματα μέσα από αυτή την εκπαίδευση που είναι ελκυστική, τους τραβάει το ενδιαφέρον, εμπεδώνουν τη γνώση οι νέοι και βοηθάμε για ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο περιβάλλον. Ξέρουμε ότι η οδική ασφάλεια είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε ανάγκη, γιατί και τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέδειξαν τη χώρα μας να είναι πολύ πίσω στις επιδόσεις και μάλιστα τον τελευταίο χρόνο είχαμε μια αύξηση μετά τον κορονοϊό, μετά την πανδημία του κορονοϊού, είχαμε αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων από την 9η θέση που ήταν η χώρα μας στις επιδόσεις σε σχέση με άλλες χώρες. Είμαστε πλέον στην 4η. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και το έχω πει και άλλες φορές είναι ότι θα πρέπει να μην είναι τόσο ασφιχτικό το πρόγραμμα του Λυκείου. Δηλαδή το Λύκειο θα πρέπει να έχει, ίσως παλιά υπήρχαν και κάποια σχολεία κάνανε, όπως το δικό μου, ζητήματα οδικής ασφάλειας, το project ας πούμε, όπου κάποιοι εκπαιδευτικοί υιοθετούσαν το project. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι μέσα στην τυπική εκπαίδευση που να βοηθάει τα παιδιά να μάθουν κάτι. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να το προσεγγίσει είναι μέσα από κάποια μαθήματα π.χ. της φυσικής, όπου μπορεί κάποια παραδείγματα ας πούμε, συγκρούσεων στο μάθημα στη συγκρούση της μηχανικής να μπορεί να τα μεταφέρει, ας το πούμε έτσι, στο επίπεδο ενός ατυχήματος. Η αντιπρόταση η οποία
είχα πει και στην παλιά υπουργό που κάνουμε, είναι ότι μπορεί το project να γίνει με μια μορφή, ας το πούμε, άμυλας. Το πεδίο, το επιστημονικό πεδίο που υιοθετεί το Ίδρυμα Πάνος Μιλωνάς είναι παρόμοιο με μεθόδους που υιοθετούνται και στη φυσική και μπορεί να παντρευτούν τα πράγματα αυτά και με τα μαθηματικά και με άλλους, αλλά και με το κοινωνικό πλαίσιο ενός ατυχήματος που είναι και τα φιλολογικά μαθήματα και τα μαθήματα έκφρασης, έκθεσης και όλα αυτά. Επίσης, το γεγονός ότι το αγκάλιασε το αεροδρόμιο είναι πολύ σημαντικό. Το αεροδρόμιο έχει μια πολύ πολύ μεγάλη δυναμική. Έχει εφαρμόσει πράγματα με μεγάλη επιτυχία. Να πω ότι η εκπαίδευση και το χτίσιμο κουλτούρας οδικής ασφάλειας παίρνει χρόνο. Γίνεται σε βάθος χρόνου. Τα προγράμματα του Ινστιτούτου, όπως και εσείς αναφέρατε, είναι πραγματικά αποτελεσματικά, έχουν διακριθεί πανευρωπαϊκά και τα έχουμε παρουσιάσει και έξω από την Ελλάδα και έξω από την Ευρώπη, όπως ανακοινώσαμε άλλωστε και με συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλά αυτό που βραχυπρόθεσμα άμεσα έχει αποτελέσματα είναι η ενίσχυση της αστυνόμευσης. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν αστυνομικό πίσω από κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά όταν αισθάνονται οι πολίτες ότι πραγματικά ελέγχονται, τα αποτελέσματα είναι πιο γρήγορα, είναι καλύτερα. Οι άνθρωποι πειθαρχούν, οι οδηγοί πειθαρχούν, οι πεζοί συμμορφώνονται και έχουμε και παραδείγματα γι' αυτό. Με ένα πιλωτικό δίκτυο που έχουμε υλοποιήσει στην Εύβοια, σε ένα δρόμο όπου χάθηκαν πολλοί συμπολίτες μας, δημιουργήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο έχουμε και τη συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας και πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα αυτά που είναι θεαματικά θα αποτελέσουν πιλότο για να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές και έχουν να κάνουν με τη σήμανση, με τη συστηματική παρακολούθηση, την παρουσία της τροχέας, τον έλεγχο, με ειδικά ραντάρ που μετράνε την ταχύτητα. Η αστυνόμευση, ναι, έχει σημαντικό ρόλο και έχει πολύ γρήγορα αποτελέσματα.